Είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα αυτή την απόφαση. Αυτό που σκεφτόμουν ήταν να ζυγίσω τι θετικό μπορώ να πάρω εγώ προσωπικά από την ομάδα και πώς μπορώ να βοηθήσω εγώ την ομάδα να πετύχει τους στόχους που έχει μπροστά της, γιατί έχει μεγάλους στόχους. Πλέον ο Παναθηναϊκός είναι σε άλλο δρόμο, σε ανωδική πορεία. Εύχομαι να πετύχουμε τους στόχους που, εκτός από εμάς, που εμείς φυσικά και το περιμένουμε, περιμένουν και οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού. Και είναι μία απόφαση την οποία δεν μπορώ να πω ότι τη σκεφτόμουν πολύ καιρό, δεν θα σας πω ψέματα, αλήθεια σας λέω. Με ελάχιστα δυσκολεύτηκα, αλλά πιστεύω ότι μία σωστή απόφαση αυτή τη στιγμή, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι έχω να προσφέρω πάρα πολλά στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό το λόγο και επεκτείναμε τη συνεργασία μας. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που υπάρχει στον Παναθηναϊκό, όχι, δεν μου έχει ξανασυμβεί. Η σχέση μας είναι έως άριστη, θα έλεγα, και με τα δύο υπόλοιπα παιδιά. Δεν ξέρω, μόνο και μόνο από σεβασμό, ότι έχουμε ένα στόχο. Δεν έχουμε, φυσικά, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσω, ότι το καταλαβαίνεις μετά από κάποια χρόνια, ότι στην τελική δεν έχεις κάτι να χωρίσεις με το συμπαίκτη σου. Μπορεί να παίζεις τη θέση σου, αλλά τη συμπεριφορά που θα ήθελες και εσύ να έχει ο απέναντί σου, ανάλογα πράττεις και εσύ. Υπάρχει σεβασμός, υπάρχει η καλή, η θετική ενέργεια, και με αυτό προσπαθούμε να λειτουργήσουμε όλοι μαζί, γιατί από αυτό θέλουμε να κερδίσουμε μέσα από την ομάδα εμείς. Γι' αυτό το λόγο, λόγω σεβασμού, λόγω χαρακτήρων που ταιριάξαμε, είναι όλο μαζί και φτιάχνει ένα έτσι ωραίο σύνολο μαζί με τον προπονητήρα του φυλάκου μας, τον Γιώργο Μουντάκη. Ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, δεν θέλω, το ξέρω ότι περιμένετε άλλη απάντηση, αλλά δεν θέλω να σκέφτομαι το τι θα γίνει μετά. Το να ονειρεύεσαι είναι πολύ όμορφο, το να έχεις στόχους είναι πολύ όμορφο, αλλά είμαστε αυτή τη στιγμή στο τώρα. Τώρα έχει σημασία κάθε στιγμή, κάθε μέρα, είτε στην προπόνηση, είτε σε παιχνίδια που χρειάζεται η ομάδα. Χρειάζεται μόνο νίκες. Οι νίκες μας πάνε μπροστά και θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, οι οποίοι φυσικά είναι το πρωτάθλημα, είναι η φοβερή, θα έλεγα, γιατί θέλω, εγώ προσωπικά θέλω για την ομάδα φοβερή πορεία, όχι απλά καλή πορεία στην Ευρώπη. Κατάκτηση κυπέλλου, οποιοδήποτε τρόπαιο πλέον είναι στόχος. Έτσι θα πω, όσο τρελό και αν ακούγεται, αλλά οποιοδήποτε τρόπαιο με τον Παναθηναϊκό είναι στόχος. Και αυτός πρέπει να είναι πάντα ο στόχος της ομάδας. Όπως είναι, ξέρω, το καινούργιο γήπεδο σε λίγα χρόνια. Μόνο μπροστά.